Και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από το Gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεσανδράτος και σήμερα, μετά και την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης του Euro, θα ασχοληθούμε με κάποια στοιχήματα μακράς διαρκείας και από αύριο θα μπούμε στην ειδικότερη στοιχηματική ανάλυση των δύο ημιτελικών. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπαίνει σιγά σιγά στην τελική του ευθεία, ενώ από χθες, μετά και την νίκη της Γαλλίας επί της Ισλανδίας, μάθαμε και το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Συγκεκριμένα, στους τέσσερις της διοργάνωσης έχουμε Πορτογαλία-Ουαλία και Γερμανία-Γαλλία. Στα προημιτελικά είχαμε 4 γκολ-γκολ σε ισάριθμα μάτς, ενώ δύο ζευγάρια οδηγήθηκαν στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι. Ήταν αυτό της Πολωνίας με την Πορτογαλία με το μάτς να λήγει ισόπαλο 1-1, όπως και αυτό της Γερμανίας με την Ιταλία με το ίδιο σκορ. Αυτά όσον αφορά την πορεία της διοργάνωσης. Περνάμε τώρα στον πίνακα των σκόρερ για να δούμε πώς έχει κατάσταση εκεί, με τους Γάλλους να μονοπολούν τον ενδιαφέρον. Καταρχάς βλέπουμε την κατάταξη που έχουμε έως τώρα, εκεί όπου επικεφαλής έχει τεθεί πλέον ο Αντουάν Γκριεσμάν με 4 τέρματα. Από 3 έχουν σημειώσει η Ζιρού, Παγιέ, Μπέιλ και Μωράτα, ενώ 14 παίκτες έχουν σημειώσει από 2 γκολ. Ένας από αυτούς είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το σενάριο ο Πορτογάλος να βγει πρώτο σκόρερ παίζεται στο 6. Θα σταθούμε λίγο στην περίπτωση του Πορτογάλου Superstar, ο οποίος απέναντι στην Πολωνία δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά. Σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες που για τον ίδιο χαρακτηρίζονται εύκολες. Στην προκειμένη περίπτωση θα ποντάρουμε στον εγωισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα επιδιώξει να πάρει την προσωπική του ρεβάνσα από τους Ουαλούς, έχοντας και ένα έξτρα κίνητρο την παρουσία του Γκάρεθ Μπέιλ, με τον οποίο δεν διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις, παρότι είναι συμπαίκτες στη Ρεάλ. Στη λογική του Ρονάλντο μπορεί να βρει δίχτυα 2 φορές κόντρα στην Ουαλία. Πιστεύουμε ότι έχει πιθανότητες να βγει πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Σε συνδυασμό με την άκρος ελκυστική απόδοση του 6, είναι μια επιλογή που θα την τιμήσουμε παραμονές των ημιτελικών, περιμένοντας και ένα ανοιχτό παιχνίδι μεταξύ Ουαλίας και Πορτογαλίας, σε αντίθεση με τα προηγούμενα μάτς που έδωσαν οι Ήπειρες. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου θα ξεκινήσουμε και την ειδικότερη στοιχηματική ανάλυση των δύο ημιτελικών και των 4 ομάδων που βρίσκονται σε αυτούς. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.